Μια νέα απομείωση του ελληνικού χρέους κάνει λόγο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters. Επικαλούμενο Ευρωπαίους αξιωματούχους, το πρακτορείο αναφέρει ότι οι διαμορφωτές πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται για να καταρτήσουν ένα σχέδιο της ίστατης προσφυγής για την περαιτέρω απομείωση του χρέους της Ελλάδας και την ταυτόχρονη διατήρηση της χώρας στην Ευρωζώνη. Το τηλεγράφημα αναφέρει ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποστούν ένα σημαντικό κούρεμα στα ομόλογά τους, καθώς κρίνεται ότι το κούρεμα που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο δεν είναι πλέον αρκετό. Στόχος, σύμφωνα με το Reuters, είναι η απομείωση του ελληνικού χρέους κατά ακόμα 70 με 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, το χρέος της Ελλάδας θα μειωνόταν σε περίπου 100% του ετήσιου ΑΕΠ της, που θεωρείται πολύ περισσότερο βιώσιμο.